την κυρία Χρυσαυγητή, όπου από στιγμή σε στιγμή τα αγωγή των βουλευτών τη Χρυσή Αυγή, Λαγό, Παναγιώτα, Κασιδιάρη και Μίχο, θα του δούμε να βγαίνουν με τα ειδικά τύπη τη Αντιτροποκρατική Υπηρεσία από την Γαζά για να μεταχθούν στον ανακριτή, στο κτίριο 6 τη πρώτη σχολή Ευελπίδων, όπου θα αρχίσει και το κυρίω μέρο τη ανήκειση του. Την αντίστροφη πορεία θα ακολουθήσουν τα στελέχη τη Χρυσή Αυγή, τα οποία στο οποίο η μεταγωγή έγινε νωρίτερα στις 10.30 σήμερα το πρωί, ακολούθησαν την ίδια διαδρομή από τη Γαδά στα δικαστήρια της Ευελπίδων, δηλαδή Θεοδωρή Στέφας, Δήμος Σαγκάκης και Κωνσταντίνος Σαντορινέος. Τελείωσε η ανάκρισή τους και θα τους δούμε να επιστρέφουν εδώ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ιατρικής. Ο ένας μάλιστα από αυτούς δεν θα κρατηθεί, καθώς ο ανακριτής έκρινε ότι θα πρέπει να παραμείνει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Όλα αυτά βεβαίως θα τα δούμε στη συνέχεια. Από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε να δούμε τα τζιπ της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας να βγαίνουν από το μέγαρο της αστυνομίας. Να σου πω ότι έχει κλείσει η λεωφόρος Αλεξάνδρας στην κάθοδο από την Πανόρμου μέχρι τη Στέλη, το πεδίο του Άρεως. Πολλοί μοτοσυντητές της ομάδας Δίας βρίσκονται εδώ, οι οποίοι θα συνοδεύσουν τα τύπη της Αντιτρομοκρατικής, καθώς και τέσσερις δημιουργίες των ΜΑΤ που φρουρούν τους γύρω χώρους σε περίπτωση που υπάρχει συγκεντρωμένος κόσμος και θα κινηθεί εδώ προς υποστήριξη των κατηγορουμένων. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει. Να σου πω, Μαρίνα, είναι πολύ λίγοι πολίτες οι οποίοι βρίσκονται εδώ και παρακολουθούν μαζί με εμάς την μεταγωγή που θα αρχίσει από στιγμή σε στιγμή. Αυτό που βλέπουμε τώρα στην εικόνα μας είναι η πλαϊνή είσοδος της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Παρακολουθούμε το περιβολικό της αστυνομίας. Λαμβάνει και αυτό θέση από πίσω οι μοτοσυκλετιστές της ομάδας Δίας. Θα γυρίσει τώρα η κάμερα και θα δούμε και τις δημιουργίες των ΜΑΤ που φρουρούν ουσιαστικά όλα τα μήκη και τα πλάτη της λεωφόρου Αλεξάνδρας, για τον λόγο που είπαμε και προηγουμένως, σε περίπτωση που υπήρχαν εδώ συγκεντρωμένοι πολίτες και θα έκαναν κάποια κίνηση, είτε υποστήριξη είτε όχι, προς τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι θα μεταχθούν από στιγμή σε στιγμή εδώ από την αστυνομία προς τον ανακριτή. Βλέπουμε εδώ μια κινητικότητα με τους μοτοσυκλετιστές, λαμβάνουν θέση. Η αρχική ενημέρωση ήταν ότι η μεταγωγή θα γινόταν στις 2.30 η ώρα, κάτι τέτοιο δεν έγινε, 3 τέταρτα αργότερα, 3 και 4 είναι τώρα. Αναμένουμε λοιπόν από στιγμή σε στιγμή, βλέπουμε τα αστυνομικά οχήματα με τις σιρήνες αναμένες. Στους αστυνομικούς υπηρεσίες θα δίνουν εντολές, παραμένει κλειστή η λεωφόρος Αλεξάνδρας από την Πανόρμου. Παρακολουθούμε την εικόνα μας από στιγμή σε στιγμή. Θα δούμε τα μαύρα τύπ της Αντιτροποκρατικής Υπηρεσίας. Παναλάβουμε, θα μεταφέρουν στους βουλευτές της Χρυσής Αυγής, τον Ηλία Κασιδιάρη, τον Ηλία Πιγιώταρο, τον Γιάννη και τον Νίκο Μίχο, οι οποίοι βεβαίως κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και για οπλοκατοχή ανά περίπτωση. Βλέπουμε τώρα οι αστυνομικοί μας μεταφέρουν από το σημείο που είμαστε προκειμένου να γίνει ομαλά η μεταγωγή τους. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε αρκετά, τουλάχιστον 4 τύπ της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, καθώς και τους μοτοσυκλετιστές της ομάδας Βίας και περιπολικά να συνοδεύουν τους κατηγορούμενους, οι οποίοι από τη στιγμή που θα φύγουν από εδώ, να πούμε ότι δεν θα αργήσουν να φτάσουν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, 2 χιλιόμετρα μακριά από εδώ. Πάντα η εικόνα μας είναι φραμμένη στην οδό Δημητσάνας, την πλαινή δηλαδή είσοδο από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αντικής. Κινητικότητα εδώ και αρκετή ώρα έχει κλείσει, όπως είπαμε, και η κάθοδος της λεωφόρου από το ύψος της Πανόρμου μέχρι το πεδίο του Άρεως, και έτσι θα παραμείνει για λίγα λεπτά ακόμα μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταγωγή των κατηγορουμένων. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι από την αντίθετη. Όμως τα αστυνομικά οχήματα είναι οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι προσήλθαν στις 10.30, οι οποίοι μετά την ανάκρισή τους επιστρέφουν εδώ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Βλέπουμε τώρα τους μοτοσυκλετιστές της Αντιτροποκρατικής Υπηρεσίας, καθώς και περιπολικά να τους επιστρέφουν στο κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για τους Θοδωρή Στέφα, Δήμο Φραγκάκη και Κωνσταντίνο Σαντορινέο, οι κατηγορούμενοι στελέχοι της Χρυσής Αυγής. Ο Κωνσταντίνος Σαντορινέος είναι μάλιστα ο αρχηγός της τοπικής οργάνωσης της Σαλαμίνας.
οι οποίοι επιτρέπουν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση αδικήσει. Στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σχετικά με τις απολογίες τους. Και εφόσον ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, αναμένουμε να δούμε την αντίστροφη πορεία, δηλαδή τους βουλευτές να φεύγουν από το κτίριο εδώ της Γαδά για να μεταφέρονται στο ίδιο γραφείο που ήταν προηγουμένως τα στελέχη που αναφέραμε και επέστρεψαν μόλις τώρα στη Γαδά. Να σας πω ότι θα έχουμε και άλλες μεταγωγές τις επόμενες ημέρες. Αύριο θα είναι η ώρα του Γενικού Γραμματέα της Χρυσής Αυγής, του κυρίου Μιχαλογιάκου, ο οποίος θα ακολουθήσει και αυτός την ίδια πορεία από τη Γαδά προς τον Ανακριτή. Να σας πω ότι προηγουμένως είχε έρθει εδώ και ο αδερφός του, ο κ. Μιχαλόγιας, τον επισκέφθηκε. Αυτό που είπε στους δημοσιογράφους είναι ότι το ηθικό του είναι υψηλό και ότι θα απολογηθεί αύριο κανονικά όπως είχε ζητήσει ο ίδιος, ενώ ο Χρήστος Παπάς, ο άλλος βουλευτής της Χρυσής Αυγής, ο οποίος θέλει συνελήφθη το Σάββατο τα ξημερώματα μαζί με τους υπόλοιπους, αλλά παρουσιάστηκε στη Γαδά αυτοβούλος την Κυριακή το πρωί, θα απολογηθεί στον ανακριτή την Πέμπτη το πρωί. Πάντα στα πλάνα σας. Σε παρακολουθούμε, Σωτήρη, και περιμένουμε και εξελίξεις μαζί σου. Αναμένουμε από τη στιγμή, λοιπόν. Θα πρέπει να έχει γίνει εδώ και 3/4 σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που είχαμε η μεταγωγή των βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Πάντα στα πλάνα σας, λοιπόν, δύο κλούβες των ΜΑΤ, αστυνομικά οχήματα και αρκετοί μοτοσυκλετιστές της ομάδας Δίας που θα συνοδεύσουν τους μεταφέτες βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Τους υπομεταγωγή, μάλλον, βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Λαμβάνουν θέση, θα γυρίσει η εικόνα μας και θα το δείτε και άλλες αστυνομικές δημιουργίες και στα δύο ρεύματα του λεωφόρου Αλεξάνδρας. Πριν από λίγο είδαμε και την επιστροφή των στελεχών της Χρυσής Αυγής που απολογήθηκαν νωρίτερα στον ανακριτή. Να σου πω, Μαρίνα, ότι υπάρχει λίγο συγκεντρωμένος κόσμος εδώ. Δεν είναι όμως μέλη της Χρυσής Αυγής ή πολέμοι της Χρυσής Αυγής. Πρόκειται για πολίτες οι οποίοι στέκονται εδώ και με μεγάλη περιέργεια βεβαίως παρακολουθούν τα τεκτενόμενα και τους αστυνομικούς της δημιουργίας των ΜΑΤ, οι οποίοι ουσιαστικά αποκλίνουν τον δρόμο και από την Αλεξάνδρα αλλά και από την Δημητσάνα, δηλαδή από την πίσω πλευρά της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Θα γυρίσει η κάμερα εδώ και θα δείτε ότι έχει κλείσει και το άλλο ρεύμα του λεωφόρου Αλεξάνδρας και η άνοδος. Δηλαδή η κάθοδος παραμένει κλειστή εδώ και περίπου 20 λεπτά. Βλέπουμε λοιπόν τον συντονισμό των αστυνομικών δυνάμεων, άνδρες της τροχέας, των ΜΑΤ, της ομάδας βίας, της αντιτρομοκρατικής αξιωματικής της αστυνομίας, όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η μεταγωγή των 4 βουλευτών. Πάντα στην εικόνα σας οι διάφορες μετακινήσεις που κάνουν οι άνδρες των ΜΑΤ, λαμβάνουν θέση στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, προκειμένου να μην καθίσετε δυνατό για οποιοδήποτε πολίτη τυχόν επιθυμήσει να προσεγγίσει τα κύματα της αντιτρομοκρατικής που θα τα δούμε σε λίγο να βγαίνουν από το πάρκινγκ της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Βλέπουμε εδώ ένα ταξί και ένα συμβατικό όχημα τα οποία χρησιμοποιείται από όλους ξέμειναν στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και τώρα λαμβάνουν τις οδηγίες από τον τροχονόμο. Βεβαίως δεν μπορεί να τρίψει την Δημητσάνα, θα πρέπει να συνεχίσει ευθεία, καθώς από στιγμή σε στιγμή θα γίνει η μεταγωγή των συλληφθέντων βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Επαναλαμβάνουμε, Ηλίας Καφυγιάρης, Ηλίας Παναγιώτερος, Γιάννης Λαγός και Νίκος Μίχος είναι οι βουλευτές που κρατούνται από το Σάββατο το πρωί, από τα εκτιμερώματα του Σαββάτου μετά το ένταλμα από τον εισαγγελέα. Υπάρχουν και δύο κατηγορίες. Μία από αυτές είναι βεβαίως η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το δικαστικό ρεπορτάζ και σήμερα όσο και τις επόμενες ημέρες. Αυτές είναι τόσο πρωτοφανής και πολύ σημαντική υπόθεση που αφορά βεβαίως τόσο τον πολιτικό κόσμο όσο και την κοινωνία μας ευρύτερα. Ο κόσμος που βλέπει Μαρίνα μπροστά από τα περιπολικά της αστυνομίας είναι δημοσιογράφοι και οπερατέρ, οι οποίοι βρίσκονται εδώ από νωρίς το πρωί προκειμένου να καταγράψουμε όλες τις εξελίξεις, να αποκορύφουμε αυτό που θα δούμε τώρα σε πολύ λίγο, δηλαδή τη μεταγωγή των βουλευτών.
Ακόμα και διάφορες σιρήνες από αστυνομικά οχήματα. Τουλάχιστον 4 είναι οι κλούβες στο δωμάτιο, αντίστοιχες δημιουργίες βεβαίως που βρίσκονται εδώ προκειμένου να μην συμβεί το παραμικρό έκτροπο κατά τη διάρκεια της μεταγωγής. Να θυμίσουμε και πάλι στις 10.30 είχαμε την μεταγωγή στον ανακριτή και την απολογία τους των τριών τελεχών της Χρυσής Αυγής που αναφέραμε και αναμένουμε τώρα τους 4 βουλευτές. Αύριο θα ακολουθήσει ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής και μεθαύριο ο Χρήστος Παπάς. Και τώρα αυτή τη στιγμή το βλέπουμε και από την εικόνα μας με δείγματα της άμεσης δράσης μπροστά και από πίσω τα μαύρα τζιπ της αντιτρομοκρατικής με συνοδεία μοτοσυκλετιστών. Ξεκίνησε η μεταγωγή των 4 βουλευτών. Τους βλέπουμε με μεγάλη ταχύτητα και με τις οδηγίες των τροχονόμων να κατεβαίνουν την Αλεξάνδρα σε πολύ λίγη ώρα από τώρα στα δικαστήρια όπως θα ξεκινήσει η απολογία της. Μαρίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε Σωτήρη Σκουλούδη από τη Γαδά απευθείας για την μεταγωγή για τη Χρυσή Αυγή. 500 ευρώ. Τα φύλαγες ή τα χάλαγες? Άλλη αντίδραση είναι η μία, άλλη αντίδραση η άλλη. Έτσι. Ή ας πούμε είναι ένας που του λένε πάμε σε ένα μπαρ και είναι φοιτητής. Τι είναι καλύτερο, να περάσει λίγο δυσάρεστα σήμερα, αύριο και να μην πάει στο μπαρ και να διαβάσει και μεθαύριο να μπορεί να περάσει τη χρονιά? Δηλαδή, όπως βλέπεις, ναι, υπάρχουν. Ναι, του λένε διλήμματα. Οι άλλοι. Έλα, βρε, έλα. Έλα, να, πάμε. Να, και διλήμματα και γεγονότα να και μπορεί τα να πάντα. Πάει μία φορά, αλλά να μην είναι το συνήθες. Ναι, ακριβώς. Οπότε η δική μας παρέμβαση αλλάζει ανάλογα με το πώς εμείς θα αντιδράσουμε σε αυτό που μας έρχεται, σαν ένα κύμα, σαν ένα ή μια ερώτηση ή μια ευκαιρία ή μια δυσάρεστη, δηλαδή άλλος ας πούμε. Έχω πει πολλές φορές για τη συμπεριφορά μας στον δρόμο, γιατί βλέπω απίστευτα καθημερινά περιστατικά. Δηλαδή, είναι ένας που σε κόβει, μπαίνει και σε κόβει. Τον βρίζεις, τον μουτζώνεις, λες μην του δώσω σημασία. Δεν μπορείς να φανταστείς τι ακούω κι εγώ. Ναι. Πω, πω.